πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. The new relationship based on a clear timetable for action. We discussed a range of important areas such as counter-terrorism, energy, trade, ενέργεια και πολλά άλλα σημαντικά γεωστρατηγικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ταυτοχρόνως, βεβαίως, όπως θα αντιλαμβάνεστε, το ζήτημα της μετανάστευσης ήταν από τα κύρια ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν. Θα ήθελα να αναφέρω ότι σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε από κανέναν να αναλάβει το ρόλο της προστασίας των εξωτερικών μας συνόρων. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατά βάση από τους Ευρωπαίους. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε ότι θα υπάρξει μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τους κανόνες του παιχνιδιού, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάσχεση των νόρων των μεταναστών και την επαναπρόθεση των μεταναστών από την Τουρκία προς τις χώρες προέλευσης. Σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία των ευθυνών μας, σκοπεύουμε να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις. Ταυτοχρόνως, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας, ιδιαιτέρως όσον αφορά τους Σύρους και φυσικά την Τουρκία, προσφέροντας 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτοχρόνως, γνωρίζουμε όλοι ότι η Τουρκία αποτελεί μια χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έναν σημαντικό εταίρο για εμάς. Συμφωνήσαμε ότι η διαδικασία ένταξης θα πρέπει να αναζωπηρωθεί και να αναζωογονηθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια των διακυβερνητικών διασκέψεων να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις διαδικασίες, συνεχίζοντας συζητήσεις επί του κεφαλαίου 17 περί των οικονομικών ζητημάτων και ταυτοχρόνως να προετοιμάσουμε το ξεπάγωμα άλλων κεφαλαίων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να γράψουμε εκ νέου τη διαδικασία πολιτικής για την εισδοχή νέων χωρών. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι είμαστε εδώ για να λάβουμε υπόψη πάντοτε τον πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών και βεβαίως την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ένθεν κακήθεν. Στα πλαίσια της επόμενης χρονιάς του 2016 είναι μια σημαντικότατη χρονιά για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, την οποία καταλήξαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στον Jean-Claude Juncker. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, όχι? Θα ξεκινήσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την Τουρκία. Ωραία, εντάξει. Για πρώτη φορά ας δεχτώ να ξεκινήσω πρώτα εγώ και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος Τούρκ είναι ότι η συγκεκριμένη συνάντηση σήμερα ενώπιον ημών και θα μας βοήθησε να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με την Τουρκία και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τις κοινές αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και βεβαίως τόσο η Τουρκία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να επιλύσουν από κοινού τα προβλήματα αυτά. Χρειάζονται λοιπόν κοινές λύσεις σε ένα κοινό πρόβλημα, ζητήματα τα οποία ετέθησαν και από πλευράς Τουρκίας για την καλύτερη αντιμετώπιση τους. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι η μαζική ροή Σύρων προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έρθει και βεβαίως συμφωνήσαμε στη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης, το οποίο ανέπτυξα και προηγουμένως σε εσάς μετά το Συμβούλιο και τα συμπεράσματα αυτού της 15ης Οκτωβρίου. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα, στις 15 Οκτωβρίου, είχαμε συμφωνήσει επ' αυτού του κοινού σχεδίου δράσης και σήμερα λοιπόν συμφωνήσαμε κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά σημεία της κοινής πολιτικής που θα πρέπει να θέσουμε εφαρμογή. Σήμερα λοιπόν κυρίως ασχοληθήκαμε με ζητήματα που είχαν να κάνουν με την μετανάστευση αλλά βεβαίως γενικότερα τη σχέση μας με την Τουρκία που θα πρέπει πλέον να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο συζητήσαμε το ζήτημα της απελευθέρωσης της Βίζα και την ευρύτερη πρόοδο που θα πρέπει να γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να γίνει ταυτοχρόνως και τα προπαρασκευαστικά αυτά βήματα για να ξεπαγώσουν συγκεκριμένα κεφάλαια προς την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό άλλωστε έχει γίνει και κατά το παρελθόν με συζητήσεις που είχαμε αντίστοιχες με Τούρκους ηθήνοντες, έτσι ώστε να μπορέσουμε ως Ευρωπαϊκή Τροπή να προετοιμάσουμε τα βήματα εκείνα για να μπορέσει η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας να μπορέσει να προχωρήσει και να γίνει μέσω μιας διαδικασίας όπου
θα μπορέσουμε όλοι να αντιληφθούμε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι όλοι πλέον επιθυμούμε κάτι τέτοιο, την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας με έναν καθόλου τυπικό τρόπο. Und der Türkei. Die Türkei beherbergt über 2 Millionen Flüchtlinge. Sie tut das in vielerlei Hinsicht auf eine bewundernswerte Art und Weise. Wir möchten die Türkei bei diesem weiteren Prozess unterstützen. Das ist die Ursache, wieso und weshalb wir bereit sind, eine Summe von 3 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Diese 3 Milliarden Euro werden nicht eine Summe Geld sein, die einfach so an die Türkei überwiesen wird, sondern wir werden den Gebrauch, die Anwendung dieser 3 Milliarden Euro in einem gemeinsamen Verfahren mit der Türkei festlegen. Und deshalb bin ich mit dem, was wir heute verabredet haben, sehr zufrieden. I have to say, θα ήθελα να πω, καθώς γνωρίζω ότι πρόκειται περί ενός ζητήματος το οποίο θα τεθεί στις επόμενες συναντήσεις. Thanks to a common effort by the Prime Minister and by the European authorities and member states will not lead to a situation where we would forget about the remaining divergences and differences we can have with Turkey, human rights, freedom of the press. Or this will be matters we will come back again and again in order to narrow our positions. But all in all, this was a fruitful. Ήταν σε κάθε περίπτωση μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση, αμοιβαία επωφελής, και θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας, για να επισημοποιήσουμε μια συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει περίπου μια εβδομάδα πριν. Και τώρα ο λόγος στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, κύριο Νταβουτογλου. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Τούσκ και φυσικά όλους τους αρχιπρόεδρους.